Μανώλη, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα, καλησπέρα εσάς και στους τηλεθεατές σας. Είναι γνωστό σε όλους ότι το δύσκολο είναι να μένεις στην κορυφή και όχι να την κατακτήσεις. Και αυτό είναι ο στόχος σου, έχουμε την αίσθηση σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που πηγαίνεις. Νομίζω είναι ο στόχος του κάθε αθλητή που καταφέρει να βγει στην κορυφή, να μπορέσει να κρατηθεί όσο γίνεται το περισσότερο. Θέλαμε τις εντυπώσεις σου από το πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που και εκεί πέτυχες το στόχο σου. Είχε γίνει σκληρή δουλειά και προετοιμασία για μια ακόμα φορά. Σίγουρα προετοιμασία δεν σταματά ποτέ. Νομίζω το ξέρετε πολύ καλά. Ένας αθλητής που συνεχώς κυνηγά να είναι σε ένα σταθερό επίπεδο και υψηλό μάλιστα, πρέπει η προετοιμασία να είναι ακατάπαυστη. Σίγουρα όλους μας έχει επηρεάσει όλο αυτό με τον COVID-19. Το ίδιο και σε εμάς. Έγινε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά ήταν αρκετά μουδιασμένο. Μουδιασμένο γιατί οι πιο πολλοί αθλητές δεν προλάβανε να κάνουν ένα φορμάρισμα σωστό για να βγάλουμε το κάτι παραπάνω που θέλαμε όλοι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η ελίτ της Ελλάδας των αθλητών βρεθήκαν εκεί, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Πετύχαμε στόχους, πετύχαμε επιδόσεις και νομίζω είμαστε σε καλό επίπεδο και αναμένουμε να δούμε τι είναι το αύριο για τον αθλητισμό και τι μας περιμένει και πώς πρέπει να προετοιμαστούμε για να πάμε να εκπροσωπήσουμε ξανά τη χώρα μας. Με την ευκαιρία που είπες για το διάστημα που σίγουρα επηρέασε ολόκληρη την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο ο κορονοϊός και η καραντίνα, αν μη τι άλλο για έναν αθλητή με πολύ υψηλούς στόχους όπως είσαι και εσύ, αν μη τι άλλο, επηρεάζει πάρα πολύ όλο αυτό την προετοιμασία του, τις συνθήκες δουλειάς. Μην ξεχνάμε ότι έγιναν τόσα πολλά μέσα στο 2020, ακυρώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Παραολυμπιακοί. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να βρίσκετε λύσεις, όλοι εσείς που έχετε υψηλές απαιτήσεις και υψηλούς στόχους, για να περνάτε στην επόμενη μέρα. Σίγουρα, και το ζητούμενο είναι αυτό, ότι μέσα σε μια τέτοια πανδημία πρέπει να βρεθούν οι λύσεις, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ελιχθούμε και να καταφέρουμε να είμαστε έτοιμοι για το αύριο. Είναι δύσκολο αυτό και νομίζω για όλη την οικογένεια του αθλητισμού, αλλά νομίζω ότι το προσπαθούμε και το παλεύουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο μπορούμε και να είμαστε έτοιμοι όσο μπορούμε. Δύσκολο, αλλά το προσπαθάμε. Οπότε για το 2021 είναι νωρίς να λέμε ακόμα πολλά, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιες διοργανώσεις που θα βοηθήσουν στο να είσαστε έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα. Σίγουρα ακούγεται ότι οι Παραολυμπιακοί προετοιμάζονται και οι Ολυμπιακοί. Ακούγονται όμως πίσω από τα φώτα, ακούγονται πολλά ότι ίσως καν να μην γίνουν, αν δεν βρεθεί το εμβόλιο, ίσως καν να μην, η Ιαπωνία να μην να μπει στη διαδικασία να κάνει Ολυμπιακούς ή Παραολυμπιακούς. Πίσω του παρασκήνιου δηλαδή ακούγονται πάρα πολλά που δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι αθλητές τι να πιστέψουμε και πώς να προετοιμαστούμε. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο για τη νέα χρονιά που έρθει για να πούμε ότι η προετοιμασία μας και ο στόχος μας είναι, ας πούμε, ότι Μάρτι θα πούμε ότι ξεκινούμε, Φλεβάρι. Δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε καθόλου γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους αθλητές. Γιατί δεν ξέρουμε πώς να διαμορφώσουμε την προετοιμασία μας. Μάλιστα. Οπωσδήποτε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για τα αγωνιστικά και βέβαια για τα επόμενα μεγάλα ραντεβού που θα έχεις μπροστά σου και εσύ, Μανώλη Στεφανουδάκη. Και βέβαια, αφού σου δώσουμε ξανά τα εύσημα για όσα πέτυχε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα θέλαμε να κλείσουμε τη συζήτηση και με πιο τοπικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στην οποία έχεις βάλει τη σφραγίδα σου εσύ και όχι μόνο εσύ, στην Νότια Κρήτη, στη Μεσαρά. Υπάρχει ένα σωματείο το μέλλον που κάθε φορά μας ξαφνιάζει ευχάριστα και τώρα πρώτον πυλών έχουμε ένα αθλητικό κέντρο, κάτι πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα πάρα πολλών παιδιών που ασφαλώς έχουν ανάγκη κάποιες υποδομές.
Είναι ένας στόχος που έχουμε θέσει και σαν σύλλογος και σαν τοπική κοινωνία και σαν περιφέρεια και γενικότερα οι ανθρώποι που πλαισιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αναπτυξιακή Αρχανών, γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και έχουν στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια να κάνουμε ένα πρότυπο καταχυνωτικό αθλητικό κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά δεν θα είναι μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα είναι πρότυπο για τους ανθρώπους με αναπηρία. Αλλά ο στόχος μας είναι να αγκαλιάσουμε όλη την περιοχή και όλες τις ανάγκες που έχει η περιοχή. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχει εγκριθεί η πρώτη φάση της επένδυσης και θεωρώ ότι σε μικρό χρονικό διάστημα θα αρχίσει να δουλεύεται. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πολύ ωραία. Μανώλη Στεφανουδάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και για αυτό το θέμα εκτενέστερα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV και συγχαρητήρια για όλες τις προσπάθειες εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Εγώ σας ευχαριστώ και θα χαρώ πολύ έτσι να βρεθούμε από κοντά, να μπορέσουμε να πούμε αρκετά πράγματα για αυτή την επένδυση που ετοιμάζεται εδώ στην περιοχή μας, που θα καλύψει αρκετές ανάγκες. Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε και πάλι.